Η οικογένεια λοιπόν έρχεται ποια στιγμή και σε αγκαλιάζει και αυτή και σου λέει ότι παιδί μου, οι επιλογές σου είναι δικές σου και σε αγαπάμε έτσι κι αλλιώς. Εντάξει, τους πήρε κάποιο καιρό. Νομίζω ότι ένα πολύ κομβικό σημείο ήταν ότι εγώ έπαθα περιτονίτιδα. Έσκασε η σχολικοειδίτιδα μου όταν ήμουν στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Και πήγα άρον-άρον στο νοσοκομείο. Και φοβήθηκα. Καταλάβες. Οπότε ήρθαν οι γονείς μου. Ο πατέρας μου νομίζω ήταν στη Ρόδο τότε για δουλειά ή στην Ζάκυνθο, δεν θυμάμαι. Ναι. Και τέλος πάντων ήρθε από τη Ζάκυνθο το πατέρας μου άρον, ήρθε η μάνα μου από την Κύπρο, άρον-άρον στη Θεσσαλονίκη. Και ήταν η πρώτη φορά που με είδανε, που είδαν τους φίλους μου. Που οι φίλοι μου ήταν όλοι γκέι, δηλαδή μου αρκετά γκέι όμως, γιατί ήμασταν αρκετά. Εγώ ειδικά στο Πανεπιστήμιο ήμουν πολύ αντιδραστικός, έβαφα τα μαλλιά μου, κυκλοφορούσα με διάφορα ρούχα, ήμουν πολύ, δηλαδή μου ήθελα, επειδή δεν μου άρεσε αυτό που. Ναι. Είναι όλο αντίδραση, δηλαδή δεν μου άρεσε που με κοιτούσαν περίεργα στον δρόμο. Και εγώ ήμουν τύπου. Οπότε πήγαινε και εσύ πιο πολύ κόντρα. Σε όλο αυτό. Ναι, θα είναι ακόμα πιο δυνατό, ακόμα πιο loud, παιδί μου. Οπότε ήταν όλοι οι φίλοι μου κάπως έτσι. Και ήταν η πρώτη φορά που με είδανε με τον στενό κύκλο μου, που όλοι με είτε αγαπούσαν, όλοι τύπου, ξέρεις, με φρόντιζαν πάρα πολύ, παιδί μου, γιατί ήμασταν μια οικογένεια ουσιαστικά. Ναι. Οπότε νομίζω αυτή ήταν η στιγμή που κάπως καταλάβανε ότι είμαι ok και ότι έχω φίλους και ότι έχω άτομα που με αγαπάνε και μου προσέχουν. Και νομίζω από εκεί και πέρα κάπως. Μαλακώσανε και ήταν λίγο πιο χαλαροί. Και το δέχτηκαν. Νομίζω ότι έχουν αλλάξει τόσο πολλοί εποχές, Παύλο μου, που ακόμα και οι γονείς που